λόγος διασκέδασης μετά από πολύ καιρό. Ο κύριος Πρόεδρος του Σωματείου Διασκέδασης και Εστίασης, πρέπει να πω. Ο κύριος Γιάννης Βλάχος. Ο κύριος Βλάχος. Τόσες μέρες σιωπούσε, τόσους μήνες σιωπούσε. Σιωπούσε όταν μέλη του συλλόγου πήγαιναν αυτόφορο. Ενοχλούσαν κατοίκους της πόλης και πήγαιναν αυτόφορο. Λέξη δεν έλεγε. Ήταν κρυμμένος. Ξαφνικά, μετά την επιστημοποίηση της απόφασης του άρθρου 152, τον ακούμε να λέει ότι κουραστήκαμε. Ότι, όχι, ναι, ότι μας κουράσατε, δεν είμαστε σάκι του box. Για πες μας ποιο σειρές. Εντάξει, μεταξύ άλλων αναφέρεται στο μειωμένο ωράριο παράτασης και λέει ότι σε μια εποχή που είναι αντίξωση συνθήκες και όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να συντηρήσουν τις τόσες οικογένειες, υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν υπάρχουν πολίτες, λέει, και επισκέπτες ευδιοταχυτήτων, όλοι έχουμε τέτοια δικαιώματα. Το δίκαιο ωράριο, μεταξύ άλλων, δημιουργεί ένα ισορροπημένο πλαίσιο ανάπτυξης αλλά και ζωής. Και τονίζει χαρακτηριστικά ότι το σωματείο δεν ζητά ανομία, λέει, ποτέ δεν το έκανε. Ζητάει όμως απόλυτη νομιμότητα, ισονομία και ισότητα, λέει ο κ. Βλάχος. Και λέει ότι θα συνεχίσουν να ζητούν δίκαιους κανόνες που να ισχύουν για όλους προς όφελος όμως όλων. Μας κουράσατε, δεν είμαστε σάκι του box. Πράγματι. Εγώ θα αντιστρέψω και θα πω ότι πράγματι έχετε κουράσει, κύριε Βλάχο. Μας έχετε κουράσει. Γιατί δεν τολμάτε σε αυτά τα 4, 5, 6, 7 μέλη που έχετε και συνεχώς παραβιάζουν τον νόμο, να τους πείτε έξω από εδώ. Ναι, Γιάννης. Πράγματι έχετε κουράσει. Και έχετε κουράσει εκατοντάδες, χιλιάδες κατοίκους αυτής της πόλης. Τους έχετε κουράσει. Ναι. Σημείωσα όμως δύο πράγματα. Δίκαιο ωράριο. Ναι. Και ισονομία. Αυτό, Γιάννη. Ισονομία, εμένα, εγώ το μεταφράζω διαφορετικά λίγο. Να σου πω το γιατί το μεταφράζω διαφορετικά. Γιατί κάποιος συνεχίζει να παίζει και μετά τις 11. Έτσι. Και συμμετέχει και η δήμαρχος, η κυρία Ιδρέου. Θα τα πούμε. Τέλεια. Περιμένετε. Θα δείτε πολλά απόψε. Πολλά. Είναι. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Ολύμπιος ως απάντηση στην ανακοίνωση του Σωματείου Διασκέδασης και εστίασης. Πάμε. Δεν τους κουράσανε. Τους κατοίκους κουράσανε αυτοί και είναι ντροπή τους που το επαναλαμβάνουν και να γνωρίζουν ότι κουράσανε όχι μόνο 4-5 άτομα όπως αυτό θέλουν να προβάλλουν, αλλά όλους τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι είναι δεκάδες, εκατοντάδες και μιλάμε για 10.000 κόσμο. Αυτούς κουράσανε και είναι ντροπή τους να επαναλαμβάνουν τέτοιες φράσεις. Να έχουν υπόψη τους ότι το κύριο μέλημά μας είναι και η εφαρμογή της εγκυκλίου του αντισαγγελέα του Αριοπάγου, του κύριου Παναγιατόπουλου, η οποία είναι ξεκάθαρη. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή, 8 έκτου του 23, μία ημέρα πριν από την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, η οποία έγινε στις 9 έκτου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το εν λόγω σωματείο δεν έκανε καμία ανακοίνωση. Δεν έβαλε σε τάξη αυτούς οι οποίοι παρανομούσαν τόσους μήνες, από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, και οι οποίοι είναι κυρίως μέλη και του σωματείου, αλλά και της διοίκησης, είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτούς πρέπει να αποπέμψουν. Τον ακούσαμε τον κύριο Ολύμπιο. Ντροπή δική σας και εσείς μας έχετε κουράσει. Έτσι. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη ο κύριος Βλάχος, τόσους μήνες κρυβότανε, δεν έβγαζε μια ανακοίνωση. Ο ένας μετά τον άλλον πήγαινε στο αυτόφορο, γνωστά έτσι, καταστήματα, και δεν έλεγε μια λέξη. Αντί λοιπόν να πει συγγνώμη για όλους αυτούς τα μέλη μας, τα οποία πράγματι δημιουργούν προβλήματα στους κατοίκους. Θέλετε να έχετε σύμμαχους τους κατοίκους ή σύμμαχους αυτούς που είναι παραβατικοί. Προβλήματα. Ποιος θέλετε να πάτε, κύριε Βλάχο?
Γιατί κάπου είδα, δεν θα πω, δεν θα αποκαλύψω, ότι μιλάει και για τραπεζοκαθίσματα. Για κίνημα τραπεζοκαθισμάτων, ο κύριος Βλάχος, το έχω στα χέρια μου. Δεν θα πω, να φερθώ στη σημερινή εκπομπή, άλλη εκπομπή. Για κίνημα τραπεζοκαθισμάτων. Προσοχή, λέει, γιατί οργανώνεται, λέει, κίνημα τραπεζοκαθισμάτων. Μου μεταφέρανε, έτσι, και το είδα. Ναι. Θέλω να πω, λοιπόν, το εξής. Ο κύριος Ολυμπίος έχει δίκιο. Ζητήστε συγγνώμη από τους ανθρώπους αυτούς. Ζητήστε, πείτε τους, ξέρεις, συγγνώμη. Γιατί δεν έχετε το θάρρος να ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Βλάχο, κύριε πρόεδρε του Σωματείου Διασκέδασης και Εστίασης. Γιατί το άλλο σωματείο, και μπράβο τους, θα ήταν μια πολύ σοβαρή στάση. Πολύ σοβαρή στάση. Ο κύριος Βασιλάκης. Γιατί τους έχει καταγγείλει όλους αυτούς. Τους παραβατικούς. Τους έχει καταγγείλει. Σου λέει, δεν σας θέλουμε, κύριε Γιαβέλη. Γι' αυτό λέει.